Πάμε για βαφτίσια εδώ κατά γνωστά. Μου δίνονται 5 γλώσσες και θέλουμε να τις βαφτίσουμε και να κάνουμε την αντίστοιχη δομή η οποία μας ζητείτε. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε με την πρώτη γλώσσα, α στην ι, β στην μη, α στην κάπα. Να παρατηρήσουμε λίγο τη δομή της. Έχουν νη α, ακολουθούν μη β και έπονται κάπα α. Και εδώ τώρα να δούμε ότι η κάθε ένα σύμβολο από αυτά έτσι, έχει το δικό του περιορισμό, μεγαλύτερο του μηδενός. Συνεπώς μιλάμε για ανεξάρτητους περιορισμούς. Ανεξάρτητοι περιορισμοί, δηλαδή ένας περιορισμός είναι πάνω σε ένα σύμβολο μόνο. Ανεξάρτητοι περιορισμοί λοιπόν, η γλώσσα είναι κανονική. Αυτό που βλέπεις που γράφω αυτή τη στιγμή έχουμε πει ότι είναι η λογική, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα το μόνο το οποίο πρέπει να γράψουμε είναι ότι η γλώσσα α είναι κανονική και ότι περιγράφεται από την ακόλουθη κανονική έκφραση. Στην ουσία δεν έχουν κανένα περιορισμό, το μόνο που έχει σημασία είναι η σειρά των συμβόλων και η κανονική έκφραση λοιπόν είναι αυτή. Πάμε στην επόμενη γλώσσα, τη δεύτερη. Έχω α στην ι, β στην μη, α στην κάπα. Να παρατηρήσουμε πάλι λίγο τους περιορισμούς. Αυτό εδώ είναι αυστηρά μικρότερο του 2, άρα οι τιμές που παίρνει είναι 0 ή 1. Αυτό εδώ πέρα παίρνει τιμή που είναι μεγαλύτερη ή ίση του 0. Και τέλος, αυτό εδώ παίρνει τιμή αυστηρά 0. Πάλι ένας περιορισμός είναι πάνω σε ένα σύμβολο, άρα και πάλι μιλάμε για ανεξάρτητους περιορισμούς και η γλώσσα είναι κανονική. Συνεπώς, θα περιγράφεται από μία κανονική έκφραση. Πάμε να γράψουμε την κανονική έκφραση. Εδώ έχει σημασία και ότι μιλάμε για σειρά συμβόλων. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας, τίποτα ή το α, κανένα ή ένα α δηλαδή, αμέσως μετά όσα β θέλουμε και ακολουθεί κανένα α. Άρα λοιπόν εδώ θα σταματήσω γιατί δεν έχει νόημα να γράψω ότι παραθέτω την κοινή σύμβολο σειρά. Είναι άστοχο, έτσι. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η κανονική έκφραση για τη γλώσσα αυτή. Πάμε στην επόμενη άσκηση. Α στην ι, β στην μη, α στην κάπα. Εδώ ο περιορισμός ο οποίος συνδέει αυτά τα δύο σύμβολα, το α και το β, είναι περιορισμός μεγαλύτερο ίσο. Άρα εδώ πάμε για ανισότητα δύο πραγμάτων. Και εδώ αυτό έχει ένα περιορισμό μεγαλύτερο στου 2, είναι μικρότερη δυσκολία σε σχέση με τον πρώτο περιορισμό. Δηλαδή, ο πρώτος περιορισμός είναι μεγαλύτερο ίσο, το οποίο ανισότητα δύο πραγμάτων. Και έτσι λοιπόν επικρατεί του δεύτερου περιορισμού. Δεν μας ενδιαφέρει ο δεύτερος, είναι αδιάφορος, γιατί αυτό που προσδιορίζουμε στις γλώσσες είναι το βαθμό δυσκολία τους. Αυτό μας ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν, για τη γλώσσα αυτή αντιλαμβάνομαι ότι είναι μη κανονική γλώσσα. Και επίσης ότι είναι γλώσσα χωρίς φραζόμενα. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνω αυτό που ζητάει η εκφώνηση. Και αυτό που ζητάει η εκφώνηση εδώ πέρα είναι να κάνω λίμμα της άντλησης. Γιατί γάμα λοιπόν λίμμα της άντλησης, να αναφέρουμε λίγο τα σημεία. Πρώτο σημείο λοιπόν τη συμβολοσυρά την οποία θα διαλέξουμε. Η συμβολοσυρά που διαλέγω είναι α εις την π, β εις την π. Οριακά στη γλώσσα και στην ανισοϊσότητα πρέπει να βάλω ότι είναι ίσα. Ενώ τώρα τα α, όπ και να τα βάλεις δεν έχει μεγάλη σημασία. Σίγουρα όμως πρέπει να είναι τουλάχιστον 2. Βάζω και αυτά στην π. Έχουμε πει ότι το π γενικώς νοείται ως ένας μεγάλος αριθμός. Πάμε να υπολογίσουμε το μήκος αυτής της συμβολοσειράς. Είναι 3π. Πάμε να δούμε τώρα που περιέχεται το U και το V. Το U και το V περιέχεται στο πρώτο σύμβολο, στο α στην π. Τετριμένα τα υπόλοιπα. Το U είναι α στην i. Το V είναι α στην j. Και το W είναι α εις την π, μείον i, μείον j, β εις την π, α εις την π. Και θα υψώσουμε σε μια κατάλληλη δύναμη τώρα. Προσοχή, αν υψώσω το τετράγωνο, τα α παραμένουν παραπάνω από τα β, οπότε εδώ σημαντικό είναι στη μηδενική. Η μορφή της νέας συμβολοσειράς που προκύπτει είναι α εις την π, μείον j, β εις την π, α εις την π. Οπότε λοιπόν πάβει να ισχύει η βασική ιδιότητα της γλώσσας, δηλαδή η ανισότητα δύο πραγμάτων, δεν ισχύει ότι τα α είναι τουλάχιστον όσα τα β. Και μάλιστα εδώ θα ήταν έτσι καλύτερο ίσως να γράψω τα α της αρχής. Δεν ισχύει λοιπόν ότι τα α είναι μεγαλύτερα σε του β, γιατί πλέον είναι λιγότερα. Πάμε στη γλώσσα αυτή, α στην ι, β στην μη, α στην κάπα, να δούμε λίγο τους περιορισμούς. Αυτό εδώ μεγαλύτερο ίσο του 2, αυτό εδώ μεγαλύτερο ίσο του 2 και αυτό εδώ επίσης μεγαλύτερο ίσο του 2. Μιλάμε ότι τα σύμβολα έχουν και πάλι το καθένα το δικό του περιορισμό. Συνεπώς, ανεξάρτητοι περιορισμοί στη γλώσσα αυτή και η γλώσσα είναι κανονική. Κανονική λοιπόν η γλώσσα αυτή, συνεπώς θα περιγράφεται από μία κανονική έκφραση. Πάμε να δούμε την κανονική της έκφραση.
τουλάχιστον 2, άρα λοιπόν πρέπει να βάλω καρφωτά 2 και μετά όσα γουστάρω. Και ομοίως για τα β, καρφωτά 2 και μετά επίσης όσα επιπλέον θέλω, καρφωτά 2α και όσα α θέλω. Πάμε και στην γλώσσα Δ τώρα, όπου τα βαφτίσια της είναι ότι πρόκειται για μία ανισότητα τριών πραγμάτων εδώ, έτσι, ανισότητα τριών πραγμάτων. Άρα για τη γλώσσα αυτή αντιλαμβάνομαι δύο πράγματα, ότι είναι μία γλώσσα που είναι αποφασίσιμη και ότι δεν είναι ούτε καν γλώσσα χωρίς εφραζόμενα. Επίσης εδώ πέρα, αφού δεν είναι χωρίς φραζόμενα, μας λέει ο χάρτης δεν είναι ούτε κανονική. Αλλά εδώ μας ζητάει να αποδείξουμε ότι δεν είναι κανονική. Συνεπώς εδώ θα απαιτηθεί να κάνω το λήμα της άντλησης. Και ποιο λήμα της άντλησης? Το πρώτο λήμα της άντλησης, σημαντικό. Το λήμα της άντλησης πάει ανάλογα με τι πρέπει να αποδείξεις. Δηλαδή, αν πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είναι κανονική, κάνεις πρώτο λήμα. Αν πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είναι χωρίς φραζόμενα, κάνεις δεύτερο λήμα. Έτσι πάει αυτό. Ακαδημαϊκά μιλώντας, βέβαια, και να κάνεις δεύτερο λήμα αποδεικνύεται ότι δεν είναι κανονική. Αλλά αυτό έχει ζητήσει το ΕΑΠ, εν πάση περιπτώσει. Α εις την π, λοιπόν, β εις την π συν 1, α εις την π συν 2, πρώτο σύμβολο στην π και τα υπόλοιπα οριακά στη γλώσσα. Να δούμε λίγο το μήκος αυτής της συμβολοσειράς που έχουμε διαλέξει. Το μήκος της είναι 3π συν 3. Να δούμε πού περιέχεται το U και το V. Το U και το V περιέχεται στο α εις την π. Αποδόμηση των υπολείπων. Το U είναι α εις την I, το V είναι α εις την J. Το W έχει τη μορφή α στην π μείον i μείον j, 7 υψώνω στο τετράγωνο για να χαλάσει η ανισότητα, μορφή νέα συμβολοσυράς προκύπτει, α στην π συν j, β π συν 1, α π συν 2, οπότε τι πάβει να ισχύει, δεν ισχύει ότι, και κάνω τη σύγκριση των δύο, δεν ισχύει ότι τα α είναι λιγότερα από τα β. Πάλι τα α της αρχής ότι είναι λιγότερα από τα β. Πάλι για άλλη μια φορά να πούμε εδώ, πάρα πολύ ενδιαφέρον, η μορφή της συμβολοσυράς η ίδια, δηλαδή έχω πρώτα μερικά α, μετά μερικά β, μετά μερικά α. Παρ' όλα αυτά η ιδιότητα αμέσως μετά καθορίζει τι είναι η γλώσσα, αν είναι κανονική, αν είναι χωρίς φραζόμενα ή αν είναι αποφασίσιμη.